Λοιπόν, τόσο καιρό πας και έρχεσαι στον Παταμιάνο, για λέει, γιατί έγινε. Θεραπεύτηκες. Σιγά πια, τρεις φορές έχω πάει όλο και όλο. Εγώ τρεις φορές πήγα στον δω τον γιατρό και έβαλα γέφυρα. Άλλη ψυχή, όλη η μασέλα. Πιο δύσκολη είναι η μασέλα. Καλά, δεν έχεις απαλλαγή καθόλου από τις νευρώσεις σου. Μα δεν τη βλέπεις πως είναι, τη βλέπεις να έχει απαλλαγή. Αυτά δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Τώρα της πήρε τα χοντρά, μετά θα προχωρήσει και εις βάθος. Και τι σου κάνει, τι σου κάνει. Καταρχήν σε ξεπλώνει στο κρεβάτι. Α, καλό, αυτό ξεκούραστο. Και μετά λες. Τι πράγμα λες. Ότι σου έρθει στο κεφάλι. Δηλαδή, άμα σου έρθει παπαλάμπρανα στο κεφάλι, τι λες. Όχι, φυσικά δεν τραγουδάς. Α, μόνο πρόζα έχει. Και με τι θέματα καταπιανόσαστε. Γεγονότα. Γεγονότα πρόσφατα, γεγονότα παλιά που θυμάσαι. Α, δηλαδή ότι θυμάσαι, χαίρεσαι. Θα σταματήσετε να με ακούσετε σοβαρά. Όχι, ναι, εντάξει, μα λέγε. Και αυτό το αναλύει. Παραδείγματος χάρη, του λες ένα όνειρο και αυτό το εξηγεί. Καλά, σε ψυχαναλυτή πας ή σε καζαμία. Μα δεν σου το εξηγεί προφητικά, σου το εξηγεί ψυχαναλυτικά. Διότι το εγώ κατά τη διάρκεια του ύπνου αποσύρεται από την πραγματικότητα και μπαίνει στον χώρο του ασυνείδητου. Όπου εκεί είναι συσσωρευμένα μνήμες, αποθυμένα γεγονότα, αποθυμένες επιθυμίες. Όλα αυτά εκεί μέσα, πολύ συνωστισμός, βρε παιδί μου. Αυτά και άλλα πολλά. Οι σημαντικότερες συναισθηματικές διεργασίες γίνονται στον χώρο του ασυνείδητου. Παραδείγματος χάρη, εσύ ξέρεις γιατί με αγαπάς. Εγώ. Όχι, αυτό πραγματικά μου είναι εντελώς ανεξήγητο. Είδες λοιπόν, τα περισσότερα συναισθήματα γεννιούνται στον χώρο του ασυνείδητου. Αυτό ερευνά ο ψυχαναλυτής για να ανακαλύψει τις πηγές του άγχους. Και σένα τι σου ανακάλυψε. Εγώ έχω φοβερά αναπτυγμένο το υπερηγό μου, το οποίο συγκρούεται με το εγώ μου. Συγγνώμη, πόσα εγώ έχεις. Δεν ακούς καλέ. Έχει το υπερηγό και το άλλο, το απλό, το regular. Και γιατί τόσα πολλά. Όλοι οι άνθρωποι έχουν και εγώ και υπερηγό. Μόνο. Σίγουρα πράγμα, δεν έχουμε και υπό εγώ, ας πούμε. Όχι, μόνο εγώ και υπερηγό. Παιδί μου, εγώ έχω εγώ και υπερηγό. Εσύ έχεις εσύ και υπερεσύ, αυτή έχει αυτή και υπεραυτή. Και πάλι λέγονται. Σκάσε καλή να μ' ακούσεις. Λοιπόν, το εγώ και το υπερεγώ βρίσκονται σε μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους συχνά και συγκρούονται. Δηλαδή τσακώνονται. Γιατί καλά, τι έχουν να χωρίσουν. Πολλά. Διότι το υπερεγώ έχει συχνά υπερβολικές απαιτήσεις από το εγώ. Και όταν το εγώ δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει. Το υπερεγώ το μαλώνει. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η πάλι είναι πηγή άγχους για τον άνθρωπο. Εμένα πάλι το μαγαζί μου είναι μεγάλη πηγή άγχους. Αυτό είναι ένα εξωτερικό παράγον. Υπάρχουν και εσωτερικοί παράγοντε άγχου και νεύρωση. Παραδείγματο χάρη, οι αποθυμένε επιθυμίε. Επιθυμίε που λογοκρίνει το υπερεγό και τι απορρίπτει στον χώρο του ασυνείδητου. Μα πολύ τζαναμπέτικο είναι αυτό το υπερεγό, δεν τα πάμε καλά. Ναι, βέβαια, διότι το υπερεγό είναι ο λογοκριτή τη ψυχή. Όταν δημιουργείται στο άτομο μία επιθυμία, αμέσω το υπερεγό την κρίνει και αν δεν του αρέσει, την απορρίπτει στον χώρο του ασυνείδητου. Έτσι δημιουργούνται τα αποθυμένα. Κακός μπελάς αυτό το υπερεγώ. Κακός μπελάς δεν λες τίποτα, μαράκι μου, από αυτό πασχώ κι εγώ. Από υπερτροφικό υπερεγώ, το οποίο μου δημιουργεί ξεπέραστο άγχος. Και τώρα αυτό τι θα σου κάνει, θα το καυτηριάσει. Σιγά, μην τις τα αφαιρέσει κιόλας. Όχι καλέ. Απλώς πρέπει να συνειδητοποιήσω τους ασυνήθους μηχανισμούς καταστολής και να επαναγώ από αυτούς. Μακάρι, Ειρήνη, μου στο εύχομαι. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή, μακάρι.